μέχρι την κατάληψη. Προχθές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ δεν είχαμε νερό. Την εβδομάδα, 2-3 μέρες δεν έχουμε νερό. Αγανακτισμένοι είμαστε. Υπάρχει διακοπή υδροδότησης, η οποία πρέπει να βρεθεί λύση. Τα υποφέρετε για τόσο καιρό. Ας μας πούνε κάτι να πούμε. Η αγανάκτηση πλέον έχει φτάσει στα όρια, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε και τον δρόμο. Το συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Καβάλας Δράμα στο ύψος της γέφυρας Φιλίππων πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας οι κάτοικοι του χωριού, διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχόμενες διακοπές υδροδότησης. Και αποφασίσαμε συμβολικά να καταλάβουμε λίγο το οδόστρωμα εδώ για κάποια ωρίτσα, τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Για να κάνουμε γνωστό ευρέως το πρόβλημα της υδροδότησης που έχουμε στο χωριό των Φιλίππων, το οποίο ταλανίζει το χωριό μας εδώ και 10 χρόνια. Επιδεινούμενο τα τελευταία, τέλος πάντων, λογικό είναι αυτό, αλλά αυτό που τέλος πάντων καταδεικνύουν τα γεγονότα είναι ότι υπάρχει μια πύρση εγκατάλειψη. Δηλαδή οι αρμόδιοι, ας πούμε, ασχολήθηκαν επιδερμικά με το θέμα, αρκέστηκαν στο να επιδιωχθώ κάποιες βλάβες κτλ. Κάθε μέρα και δύο φορές την ημέρα τυχαίνει πολλές φορές. Προχθές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ δεν είχαμε νερό. Ατέλειωτη η ουρά των αυτοκινήτων, τόσο από Καβάλα προς Δράμα όσο και από Δράμα προς Καβάλα κατά τη διάρκεια του συμβολικού αποκλεισμού του οδοστρώματος από τους κατοίκους των Φιλίππων. Πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. 21 ώρα να μην έχουν νερό τώρα, αδιανόητο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να έχει λυθεί αιώνες πριν τώρα. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι τώρα. Ντροπή. Οπωσδήποτε να φροντίσουν, ας πούμε, να εξυπηρετηθεί το χωριό. Καλοκαίρι είναι. Υπάρχει εναλλακτική λύση, αλλά θα πρέπει οι αρμόδιοι να κινηθούν ανάλογα. Αυτό είναι καθημερινό σχεδόν πρόβλημα και αγανακτισμένοι είμαστε. Τώρα, αν μας λάβουν υπόψη αυτοί που είναι υπεύθυνοι, καλώς αν όχι, θα συνεχίσει να είναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε αγανακτισμένοι, το καταλαβαίνετε ότι μια εβδομάδα χωρίς νερό, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εδώ μαζευτήκαμε, ας πούμε, για το ότι δεν έχουμε νερό. Την εβδομάδα, 2-3 μέρες δεν έχουμε νερό. Τι ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή, και τη νέα και την παλαιότερη? Να λυθεί το πρόβλημα. Να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει. Και όχι πολύ δάπανη λύση. Με λίγα λεφτά μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Να συνδεθεί μια καινούργια γεώτρηση και να γίνει μια γραμμή μέχρι τη Δεξαμενή. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, να θυμίσω ότι από το 2010, όταν έγινε η ενοποίηση των δύο Δήμων, του πρώην Δήμου Φιλίππων και του πρώην Δήμου Καβάλας, εγώ εκπροσωπώντας από τότε τη Συμπαράταξη Πολιτών, είχαμε πει ότι το πρώτο έργο που πρέπει να γίνει για να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των χωριών μας, θα πρέπει να γίνει άμεσα η υδροδότηση από τις πηγές κεφαλαρίου. Διότι είναι αδιανόητο τα χωριά του πρώην Δήμου Φιλίππων να πίνουν νερό από γεωτρήσεις, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι το νερό από τις γεωτρήσεις είναι αφιβόλου ποιότητας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο και πρέπει να λυθεί. Δεν έχουν κάποια σπίτια για πολλές ώρες νερό. Εδώ θα μας πούν και οι πρόεδροι τα δεδομένα. Υπάρχει διακοπή υδροδότησης, η οποία πρέπει να βρεθεί λύση. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις, αλλάξαμε τον εξοπλισμό, βάλαμε καινούργια υποβρύχια αντλία, αλλάξαμε τον μπούστερ, αλλά κάναμε όσες βλάβες μπορούσαμε να εντοπίσουμε, αλλά φάνηκε ότι αυτές εδώ οι παρεμβάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μηχανικοί της ΔΕΑΚ, υπάρχουν οι πολιτικοί, να κάτσουν να το βάλουν κάτω και να μας πούνε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα θα γίνει έτσι, δεν θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει μετά. Θα υποφέρετε για τόσο καιρό. Ας μας πούνε κάτι να πούνε. Ας μας το πούνε να πούμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Είπανε τώρα θα βάλουν μια αντλία ακόμα. Θα στείλει άλλα 30 κυβικά. Μακάρι να γίνει και να μην μας πετάξει το δίκτυο όλο στον αέρα. Ο Λογκάρης αυτό μου είχε πει. Αν να βάλουμε, λέει, ένα ακόμα εμείς, αλλά φοβάμαι το δίκτυο. Μην το πετάξει στον αέρα. Είχαμε προβεί σε κάποιες διαδικασίες γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα και παλιότερα. Μας είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να κάνουν ακόμη μια γεώτρηση, γιατί με αυτά τα δεδομένα εγώ πιστεύω ότι δεν φτάνει το νερό. Δεν μας φτάνει το νερό. Και οι μετρήσεις που γίνονται
είναι από τη γεώτρηση. Στη δεξαμενή όμως τα κυβικά που βγάζει η γεώτρηση δεν φτάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει κάτι να κάνουμε και άμεσα. Άμεσα, γιατί έχουν περάσει 9 χρόνια, 10 χρόνια και έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Η αγανάκτηση πλέον έχει φτάσει στα όρια, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε και τον δρόμο. Και αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνουμε και άλλες κινητοποιήσεις. Καταρχήν το νερό να πούμε ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να το προστατεύουμε, αλλά και να το διοχετεύουμε στις κοινωνίες, στις οικογένειες, αλλά και στους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι ανεπίτρεπτο στις μέρες μας να μην υπάρχει παροχή νερού πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Εμείς αυτό που καταθέτουμε την πρότασή μας ως περιφέρεια είναι ότι είμαστε στη διάθεση του Δήμου Καβάλας να υποβάλει μελέτες ώστε να μπορέσουμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στο δίκτυο. Ένα δίκτυο που είναι σχεδόν καινούριο, είναι πρόσφατο. Το 15 ετίας είναι πρόσφατο το δίκτυο. Άρα πώς κατασκευάστηκε αυτό το δίκτυο? Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις μελέτες που υπήρχαν? Οι μελέτες ήταν σωστές? Ποιοι υπέγραψαν τις μελέτες? Ποιοι παρέλαβαν τις μελέτες? Ποιοι υπέγραψαν και ποιοι κατασκευάσαν το δίκτυο? Ποιοι παρέλαβαν το δίκτυο? Επί ποιας δημαρχίας έγινε το δίκτυο? Επιτέλους να μας τα πούν, να τα πούν στον κόσμο. Και πρέπει να βρεθεί μια γενναία απόφαση για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω στους συμπολίτες μας αλλά και στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων είναι ότι η περιφέρεια είναι παρούσα. Η περιφέρεια θέλει και μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι ο Δήμος Καβάλας θα υποβάλει την αντίστοιχη μελέτη.